Να πάμε σε μια πραγματικά κίνηση αγάπης, ευαισθητοποίησης θα μπορούσε να πει κανείς και πραγματικά ένα κύμα συμπαράστασης απέναντι σε έναν άνθρωπο που αυτή τη στιγμή χρειάζεται τη βοήθειά μας. Μιλάω βεβαίως για την Μαρία Ψηλάκη, η Μαρία η οποία πριν από μερικούς μήνες, την καθαρή Δευτέρα, πριν από 5 μήνες περίπου, ενεπλάκησε τροχαίο. Έκτοτε έμεινε μέσα στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση για μεγάλο διάστημα και τώρα μεταφέρθηκε, αυτό που γνωρίζω τουλάχιστον, θα μας τα πούν καλύτερα και οι καλεσμένοι μας, μεταφέρθηκε στην Θεσσαλονίκη, όπου εκεί θα κάνει τις απαραίτητες θεραπείες, καθώς υπάρχουν ψήγματα ότι κάτι πάει καλύτερα. Θέλω να καλησπερίσω στο στούντιο τον κύριο Λευτέρη Βαγιωτάκη, Γενικό Αρχηγό του Δωρεά Καστελίου. Καλησπέρα κύριε Βαγιωτάκη. Καλησπέρα. Τον κύριο Βασίλη Εργαζάκη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστελίου. Κύριε Εργαζάκη, καλώς ήρθατε. Και βεβαίως, μία εκ των συγγενών της Μαρίας, την Ελευθερία τη Μαρκάκη. Ελευθερία, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Και... Καλησπέρα σας, χαρά μου που μας καλέσατε. Ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρότασή μας, γιατί σε λίγες μέρες, την Κυριακή που έρχεται, πραγματοποιείται στην ευρύτερη περιοχή εκεί στο Καστέλι, στο Δήμο Μινώα Παιδιάδος, ένα φιλανθρωπικό ποδοσφαιρικό τουρνουά. Έχετε μαζέψει κάπως τις ομάδες, πολλοίς κόσμος σας συμπαραστέκεται προκειμένου να μαζευτούν χρήματα για τη θεραπεία της Μαρίας στη Θεσσαλονίκη που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Επιτρέψτε μου, αλλά θέλω να ξεκινήσω με την Ελευθερία. Ελευθερία, ποια είναι η κατάσταση της Μαρίας αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω εάν έχει αντιληφθεί όλη αυτή την έκταση που έχει πάρει η ευαισθητοποίηση προς το πρόσωπό της και η κινητοποίηση έτσι ώστε να βοηθηθεί η Μαρία από όλους εμάς. Η Μαρία είναι σε μια σοβαρή κατάσταση, όπως ήταν στο Βεζέλιο νοσοκομείο, στην εντατική του Βεζέλιο νοσοκομείου. Έδειξε ένα μήνυμα αισιοδοξίας για να φύγει η Μαρία τη Δευτέρα 18 του μήνα πάνω στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο αποκατάστασή της. Σε όλο αυτό πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα καταλάβει τι κάνουμε για αυτήν, τη δύναμη που δίνουμε και την αγάπη τη για να ξυπνήσει, για να το συνειδητοποιήσει. Ούτε και εμείς καταλαβαίνουμε σε τι είναι μόνη της, με βοήθεια τους γιατρούς αυτή τη στιγμή και το Θεό. Η οικογένειά της, να φανταστώ, είναι οι άνθρωποι της δίπλα της συνεχώς. Ναι, είναι δίπλα της πάντα οι γονείς της που είναι μαζί της στη Θεσσαλονίκη. Και η αδερφή της που έχει μείνει εδώ κάτω με τον άντρα της στο Καστέλι με τα παιδιά τους. Μάλιστα. Κύριε Εργαζάκη, πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Καστελίου, φαντάζομαι ότι έχετε βάλει κι εσείς το χεράκι σας σε όλη αυτή την προσπάθεια που έχει γιγαντωθεί τις τελευταίες μέρες. Μπορεί όλοι να είχαμε μείνει με το στόμα ανοιχτό στο άκουσμα της είδησης του τροχαίου πριν από κάποιους μήνες, αλλά τώρα πραγματικά μας έχει εντυπωσιάσει το πάθος όλων εσάς που προσπαθείτε με το δικό σας τρόπο, από το δικό σας μετερίζει να προσφέρετε στη Μαρία. Από πού ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια, πώς ξεκίνησε? Προσπάθειες έχουν γίνει κατά καιρούς και πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση. Εμείς που ευχαριστούμε και είναι χαρά μας. Την εκδήλωση αυτή που θα γίνει την Κυριακή στο γήπεδο Καστελίου και να κάνουμε μια έκκληση σε όλο τον κόσμο, όσο περισσότερος κόσμος μπορεί να έρθει. Θα είναι μια γιορτή συμπαράσταση, μια γιορτή αγάπης για τη Μαρία, για ένα νέο άνθρωπο που δυστυχώς έτυχε να έχει αυτό το ατύχημα, το λυπηρό. Βέβαια η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, πιστεύουμε. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και γι' αυτό και ο σύλλογος μας βοηθάει αυτή την κίνηση και όποια άλλη κίνηση γίνει στην πορεία, ώστε να προσφέρουμε ό,τι είναι δυνατόν, είναι χρέος μας στη Μαρία. Και μακάρι να πάνε όλα καλά και για αυτή και για την οικογένειά της. Κύριε Βαγιωτάκη. Εμείς από τη μεριά μας έχουμε τις προσκλήσεις που κάναμε στον Εργοτέλη, που τον ευχαριστούμε πολύ και τη Βασίλισσα του Νότου. Στο άκουσμα αυτό αμέσως ανταποκριθήκανε, αμέσως. Θα είναι οι ακαδημίες εκεί πέρα του Δωρεέα, της Ελούντας και άλλοι συλλόγοι θα μας βοηθήσουν σε αυτό. Βλέπω εδώ η Βασίλισσα του Νότου, ο Δωρεάς Καστελίου, η Ακαδημία Δωρεέα και η Μεικτή Ομάδα Γυναικών Καστελίου και όχι μόνο. Ναι, στο άκουσμα αυτό θέλουν να βοηθήσουν όλοι οι συλλόγοι, τους ευχαριστούν πολύ. Αυτά. Αυτό, το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν αυτό. Μάλιστα. Ελευθερία,
Ποιο είναι το μήνυμα που πραγματικά, πέρα δηλαδή από το κομμάτι της στήριξης για τις Μαρίες, φαντάζομαι ότι όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή την προσπάθεια θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα, γιατί μπορεί να μην είναι η Μαρία, μπορεί στη θέση της Μαρίας να ήταν και ένας άλλος άνθρωπος. Φαντάζομαι ότι η κίνηση αυτή ανθρωπιάς θα γινόταν για οποιοδήποτε χρειαζόταν τη βοήθεια του απλού κόσμου, των κατοίκων κάτω στα χωριά που ξέρω ότι έχουν κινητοποιηθεί τελευταίο διάστημα. Σας αναφέρω μόνο ότι έχω τουλάχιστον δεχτεί 10 μηνύματα από το Αρκαλοχώρι, από το Καστέλι, από άλλα χωριά που μου λένε να αναδείξουμε το θέμα. Είχαμε μιλήσει ήδη και εννοείται δεν θα μπορούσε να περάσει αυτό έτσι πριν την Κυριακή, γιατί θέλουμε να πούμε και σε όλο τον κόσμο και αν όλα πάνε καλά που θα πάνε καιρικά, να είναι ο κόσμος στο Καστέλι την Κυριακή, προκειμένου να ενισχύσει όλη αυτή τη δυναμική προσπάθεια αγάπης απέναντι στη Μαρία. Εγώ σαν μήνυμα που έχω βγάλει και το έχω κάνει σλόγγαν είναι ότι όλοι μαζί μπορούμε. Για τη Μαρία όλοι μαζί μπορούμε και για την κάθε Μαρία που ευχόμαστε να είναι η τελευταία η Μαρία σε αυτή τη θέση. Και ειδικά όταν μιλάμε και αναφερόμαστε φαντάζομαι σε ένα νησί που βλέπουμε τι γίνεται κάθε μέρα, έτσι δεν είναι Πρόεδρε? Έτσι ακριβώς. Ρεκόρ έχουμε αυτό. Έχουμε σπάσει, απαιτείται η προσοχή, έτσι. Ωστόσο υπάρχουν και αυτές οι στιγμές, οι άτυχες, αλλά υπάρχουν και οι καλές στιγμές, αυτό που προσπαθείτε να κάνετε εσείς κύριε Βαγιωτάκη. Πάντα. Μαζί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο, εμείς θέλαμε να πούμε ότι και αυτές οι μέρες που έρχονται, γιατί έρχονται γιορτινές μέρες, αυτά τα παιδιά όπως είναι και ο Στάθης, να αναφερθούμε και στο Στάθη, ναι. Να είναι κοντά στις οικογένειές τους. Και η Μαρία και ο Στάθης και το κάθε παιδί. Και ο Στάθης. Μην τον ξεχνάμε. Βέβαια. Ποδοσφαιριστής ήταν. Τον θυμόμαστε όλοι και πραγματικά έχουμε καιρό να ακούσουμε νέα του και ελπίζουμε να είναι καλά στην υγεία του. Και ευχόμαστε βεβαίως τα καλύτερα και για τη Μαρία. Να επιστρέψει στην Κρήτη και βεβαίως και η οικογένειά της με θετικά μηνύματα, με μηνύματα που θα είναι αισιόδοξα. Έτσι, δεν ξέρω αν θέλετε να σημειώσετε κάτι εσείς λίγο πριν Θέλουμε να ευχαριστήσουμε. Ναι. Το Αρκαλοχώρι, όλους τους χορηγούς που μόλις είπαμε αυτό το άκουσμα ανταποκρίθηκαν αμέσως, όπως και το Θραψανό, όπως και το Καστέλι, με βάση αυτό όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο που βοηθάει σε όλο αυτό. Τους περιμένουμε στο γήπεδο. Και τους περιμένουμε στο γήπεδο. Τι ώρα και γενική τιμή εισόδου να πω εγώ ότι έχει οριστεί 5 ευρώ. Δεν είναι τίποτα μπροστά σε όλο αυτό. Συμβολικό. Συμβολικό ποσό. Συμβολικό ποσό. Μακάρι να έρθει πολλής κόσμος όλα, να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια. Όλα τα έσοδα θα πάνε στην οικογένεια για να βοηθήσουμε την οικογένεια. Θα είναι ένα κλίμα, όπως είπε ο Βασίλης, θα είναι ένα κλίμα γιορτινό. Και έτσι πρέπει. Λοιπόν. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και εμείς σας κύριε Βαγιωτάκη και σας κύριε Εργαζάκη αλλά και εσένα Ελευθερία και εμείς ευχαριστούμε να μεταφέρεις την αγάπη μας και τη συμπαράσταση βεβαίως και στην οικογένεια μιας και σχετίζεσαι συγκινικά με την Μαρία Τιψιλάκη που δίνει τη δική της μάχη. Να είστε καλά, θα τα πούμε την Κυριακή από κοντά.